Ευκαιρία για να αποδράσουν, να διασκεδάσουν ή απλά να ξεκουραστούν βρίσκουν οι κριτικοί με αφορμή το προσεχές τριήμερο. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται ενώ η Καθαρά Δευτέρα θα βρει πολλούς με παρέες και σε οικογενειακά τραπέζια. Οικογενειακά με τα παιδιά μας, στο σπίτι ή σε κάποια ταβέρνα, ανάλογα που θα κανονίσουμε. Πού θα κάνετε εξόρμηση δηλαδή? Εξόρμηση λέμε να πάμε προς τη Σιτία μια βόλτα. Κυριακή και Δευτέρα έχουμε κανονίσει να πάμε Ρέθυμνο. Μια παρέα όλοι μαζί. Θα κλείσουμε ένα ξενοδοχείο, θα περάσουμε όμορφα. Θα πάμε φίλους καλούς στα Χανιά. Είναι ευκαιρία να αποδράσουμε λίγο, να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα. Θα παραμείνετε και στα Χανιά και την Καθαρά Δευτέρα? Ναι. Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας έφτασε. Οι περισσότεροι έχουν επιλέξει να μετακινηθούν σε άλλα σημεία του νησιού αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Ωστόσο, δεν λείπουν και αυτοί που επιλέγουν να παραμείνουν στο Ηράκλειο. Θα μείνουμε εδώ. Είναι πολύ ωραίο στο Ηράκλειο. Έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Δεν σκοπεύουν να πάμε κάπου εκτός. Τον καιρό πώς το βλέπετε, ευνοεί? Προς το παρόν ναι, το φοβάμαι ακόμα. Με πρόσκαιρες αστάθειες σε γενικές γραμμές όμως με ήπια χαρακτηριστικά θα είναι η Κυριακή των αποκριών στο νησί, όπως δήλωσε ο μετεωρολόγος Μανώλης Λέκας. Αναμένεται ότι θα είναι ανοιξιάτικου χαρακτήρα, δηλαδή θα έχει μέσα και κάποιες εκφράσεις οι οποίες θα είναι καιρικού, δηλαδή μπορεί να έχει κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Και μάλιστα η κορύφωση της πιθανότητας είναι την ημέρα της μεγάλης εκδήλωσης του καρναβαλιού, κυρίως για την Κυριακή. Θα είναι μία μέρα η οποία θα είναι λίγο ξεχωριστή, που θα έχει συννεφιά και θα λέγαμε ότι κατά τόπους θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους αυτά τα φαινόμενα. Ήρεμα, αγάπη μου, θα το περάσουμε εμείς. Πώς να το περάσουμε? Οι νέοι θα το περάσουν πιο ζωντανά. Εμείς καμιά βολτίτσα, κανένα φαγητό με φίλες. Μια χαρά με τα παιδιά, με την οικογένεια, με τα εγγόνια μου. Δεν έχουμε εξοχικό, θα κάτσουμε στο σπίτι, στο αυλιδάκι μας. Αυτό. Χαρούμε να μας βρει, να περάσουμε καλά. Το βλέμμα στραμμένο και στην Καθαρά Δευτέρα. Οι μαζόξεις συγγενών και φίλων θα έχουν την τιμητική τους ένεκα της ημέρας, ενώ οι βοριάδες φαίνεται πως θα ευνοήσουν το πέταγμα του Χαρταϊτού, όπως προστάζει η παράδοση. Λίγο τα βοριαδάκια θα είναι, θα λέγαμε, στην ένταση εκείνη που για το πέταγμα του Χαρταϊτού θα κάνουν εύκολη τη διαδικασία. Καιρικά περιμένουμε και πάλι να έχουμε ένα καιρό ήπιο, θα έχει λίγο συννεφιά, θα είναι και ηλιοφάνεια. Και ίσως πάλι να έχουμε κάποιες συνθήκες μικροαστάθειας αυτή τη φορά. Δηλαδή, όχι στα πλαίσια της Κυριακής, πολύ πιο ήπιες οι συνθήκες. Την Κυριακή θα πάω σε κάποια εξοχή με τους φίλους μου βόλτα και την Δευτέρα θα πετάξουμε Χαρταϊτό αντίστοιχα σε κάποιο χωριό, κάτι τέτοιο. Και την Καθαρά Δευτέρα? Θα πάμε να πετάξουμε Χαρταϊτό. Σγούβες, μάλλον. Ο Χαρταετός αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της Καθαράς Δευτέρας. Ωστόσο, το πέταγμά του χρειάζεται προσοχή. Σε περίπτωση που ο Χαρταετός μπλεκτεί στα καλώδια, μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας το σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα. Μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε σε στήλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.